Καλησπέρα σας. Συνεχίζουμε την σειρά των εκπομπών μας που όπως έχουμε αναφέρει είναι αφιερωμένες στο Διεθνές Έτος Νεολαίας. Οι εκπομπές αυτές γίνονται σε συνεργασία Ραδιοφωνικού Ιδρύματος και Παγκύπριας Σχολής Γονέων. Θέμα της απόψινής μας εκπομπής είναι η εφηβική ηλικία και τα προβλήματά της. Υπενθυμίζω τη μορφή που θα έχουν οι συζητήσεις μας. Θα διαβάζω μια συγκεκριμένη περίπτωση και θα καλούνται οι ειδικοί που αποτελούν το κλιμάκιο συζητητών να εκφέρουν τις απόψεις τους. Μετά θα υποβάλλονται ερωτήσεις από το ακροατήριο. Οι περιπτώσεις είναι υποθετικές, αντιπροσωπεύουν όμως την πραγματικότητα. Προτού διαβάσω την πρώτη περίπτωση, παρουσιάζω τα μέλη του κλιμακίου. Είναι ο κύριος Χριστόδουλος Μέσης, νευρολόγος ψυχίατρος, ο κύριος Άδωνης Κωνσταντινίδης, επιθεωρητής μέσης εκπαίδευσης, ο κύριος Σοκράτης Κλεάνθους, κοινωνικός λειτουργός, ο κύριος Κώστας Κυρανίδης, κλινικός ψυχολόγος, ο κύριος Μιχάλης Παχίτης, αστυνόμος, η Δεσποινής Κάτια Κακουλή, μαθήτρια στη δευτέρα τάξη Λυκείου και ο κύριος Πανίκος Μερκούρης, μαθητής στην τρίτη τάξη Λυκείου. Στο ακροατήριο είναι γονείς παιδιών σχολείων μέσης παιδείας καθώς και μαθητές σχολείων μέσης παιδείας. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή τους. Διαβάζω την πρώτη περίπτωση. Ο Χριστάκης, 17 χρόνων, στη δευτέρα τάξη ενός λυκείου της Λευκωσίας. Ο πατέρας του είναι μηχανικός αυτοκινήτων. Η μητέρα του οικοκυρά. Ο Χριστάκης στις τρεις πρώτες τάξεις του γυμνασίου ήταν καλός μαθητής. Ο πατέρας του όμως ήταν πολύ αυστηρός και με το παραμικρό τον έδερνε. Η μητέρα δεν τολμούσε να επέμβει γιατί φοβόταν και αυτή τον άντρα της. Στην πρώτη τάξη του λυκείου, επειδή μειώθηκε κάπως η επίδοση του στα μαθήματα, ο πατέρας γινόταν έξω φρενών. Τον περιόριζε στο σπίτι, δεν του έδινε χαρτσιλίκι και συνεχώς με την παραμικρή αφορμή τον χτυπούσε και τον έδερνε. Συγχωρείτε, τον έβριζε. Στο σπίτι τώρα συνεχώς τσακώνονται. Η ατμόσφαιρα είναι αφόρητη για το παιδί, το οποίο άρχισε να νομίζει ότι δεν τον αγαπούν οι γονείς του όπως την αδερφή του που είναι πιο μικρή. Εν τω μεταξύ ο Χριστάκης συνδέθηκε φιλικά με ένα κορίτσι της ηλικίας του, μαθήτρια, και έκαναν περιπάτους. Μια μέρα έπεσε πάνω τους ο πατέρας του. Τον φώναξε, του έδωσε 2-3 χαστούκια μπροστά στο κορίτσι και τον πήρε στο σπίτι. Το παιδί έφυγε και δεν πάτησε στο σπίτι για 2 μέρες. Την τρίτη μέρα τους τηλεφώνησε η αδερφή της μητέρας του από τη Λάρνακα ότι ήτανε στο σπίτι τους. Εκτός από την αυστηρότητα του πατέρα, που ασφαλώς θα επηρέασε, κύριε Κυρανίδη, την όλη συμπεριφορά του Χριστάκη, πώς ερμηνεύεται η κάποια καθυστέρηση στην πρόοδο του, στην πρώτη τάξη του λυκείου, όπως μας αναφέρει η περίπτωση? Θα έλεγα ότι στην περίπτωση αυτή η πιο κατάλληλη λέξη θα ήταν σκληρότητα μάλλον παρά αυστηρότητα, διότι κατά τη δική μου εκτίμηση ο πατέρας δεν ήταν απλώς αυστηρός, αλλά έφτανε και στα όρια της σκληρότητας με τις πραγματικά σκληρές τιμωρίες που εφάρμοζε. Με την παραμικρή αφορμή αναφέρει η περίπτωση, τον χτυπούσε και τον έβρεσε. Επίσης, οπωσδήποτε ένα άλλο δείγμα της σκληρότητας του πατέρα, της υπερβολικής τιμωρητικότητας του, ήταν και η αντίδραση του στη συνάντηση, όταν τους συνάντησε με την κοπέλα, όταν συνάντησε τον Χριστάκη με την κοπέλα. Πέρα από το στοιχείο της σκληρότητας, που γενικά γίνεται παραδεκτό ότι δημιουργεί στα παιδιά ένα άγχος, μια ανησυχία, ένα φόβο τιμωρίας, ιδιαίτερα όταν συνδέεται με τα μαθήματα, το άγχος κατά κάποιον τρόπο επικολλάται και δημιουργείται και γεννιέται οποτεδήποτε το παιδί πρόκειται να διαβάσει, διότι ξέρει ότι αν δεν πετύχω, εάν αποτύχω, εάν δεν φέρω την απόδοση και την επίδοση που απαιτεί ο πατέρας, τότε θα έχω κάποια σκληρή τιμωρία. Το άγχος, όπως ξέρουμε, όταν ξεπερνά ένα ορισμένο επίπεδο, τότε αντί να βοηθά στη μάθηση, αντίθετα
βλάφτη, εμποδίζει, αποδιοργανώνει τις ικανότητες για μάθηση. Επομένως, οι υπερβολικές απαιτήσεις του πατέρα, που για κάποιους λόγους μπορούμε να κάνουμε πολλές υποθέσεις, για κάποιους λόγους περίμενε από το παιδί του υπερβολικά ψηλή επίωση και συνδυασμένη με τη σκληρότητα, πιθανώς να δημιούργησε στο παιδί τέτοια ασήκωτα φορτία άγχους που να το βραχυκύκλωνε οποτεδήποτε πήγαινε να διαβάσει. Του έγινε το διάβασμα βραχνάς. Ναι, θα θέλατε πολύ σύντομα να αναφερθείτε και σε μερικούς άλλους λόγους που πιθανώς να έχουν επηρεάσει, διότι το έχουμε εξαρτήσει απόλυτα από αυτό. Και... Μάλιστα. Ένα άλλο στοιχείο από ό,τι αναφέρει η περίπτωση είναι πιθανώς κάποια αισθήματα ζήλιας προς τη μικρότερη αδερφή. Το παιδί αναφέρεται, νομίζει ότι δεν τον αγαπούν οι γονείς του, όπως την αδερφή του που είναι πιο μικρή. Πιθανώς το αίσθημα ζήλιας προς μικρότερα αδέρφια κάποτε συντελεί στην μείωση της απόδοσης, δεδομένου ότι το παιδί μπορεί να εισπράξει την όλη, να ερμηνεύσει την όλη κατάσταση σαν επιβράβευση της παιδικής ηλικίας και αντί του μεγαλώματος, της ανάπτυξης, της απόδοσης. Εάν οι γονείς μου αγαπούν περισσότερο την αδερφή μου επειδή είναι πιο μικρή, τότε προτιμότερο να χολοσκώ, να προσπαθώ, να αγωνιώ, να κουράζομαι για να μεγαλώνω, να μαθαίνω. Μάλιστα. Ίσως θα χρειαστεί να επανέλθουμε για να αναφερθούμε και σε άλλους λόγους. Κύριε Παχύτη, η είσοδος στην εφηβεία δημιουργεί ως γνωστό μεταπτώσεις στην όλη συμπεριφορά των παιδιών. Θα θέλατε να αναφερθείτε σε μερικές από αυτές τις μεταπτώσεις που είναι επακόλουθο στην είσοδο της εφηβικής ηλικίας. Είναι γενικά παραδεκτό σήμερα ότι η είσοδος στην εφηβική ηλικία δημιουργεί πράγματι πολλές μεταπτώσεις στη συμπεριφορά των παιδιών. Σε αυτό τεράστιο ρόλο παίζουν πολλοί παράγοντες, μεταξύ των οποίων οι κυριότεροι είναι ίσως οι ψυχικές παρορμήσεις που αλλάζουν κατά αυτήν την ηλικία που μεταπηδά από τη μια ηλικία στην άλλη το παιδί. Επίσης η ανάπτυξη των σωματικών δυνάμεων που αναπτύσσει τώρα με αυτή τη μεταπηδησή, η έξαρση του εγώ που πιστεύω στην περίπτωση ειδικά εδώ που συζητούμε είναι ένας από τους λόγους που όθησε το παιδί να φύγει από το σπίτι, διότι κατάλαβε πια το παιδί ότι δεν είμαι ο μικρός που μπορεί να κάνει ο πατέρας μου ό,τι θέλει, αλλά τώρα είμαι και εγώ κάποιος που πρέπει να μου συμπεριφέρεται ανάλογα. Επίσης, σε αυτό το σταδίο αναχυπνίζεται η γενετήσιος ορμή στα παιδιά και είναι η επίδραση του κακού παραδείγματος και οι πειρασμοί κάθε είδους πιο εύκολη σε αυτήν την ηλικία, διότι ακόμη δεν έχει διαμορφώσει το παιδί κανονικά το χαρακτήρα του, για να μην μπορούν να επιδρούν αυτοί οι κακοί παράγοντες στην ηλικία του. Επίσης, τεράστια είναι η επίδραση του περιβάλλοντος, μπορώ να πω είναι η πρώτη για το χαρακτήρα του παιδιού. Όταν μιλώ για περιβάλλον, μιλώ γενικά, παίρνω σαν περιβαλλοντικούς παράγοντες πρώτα την οικογένεια, ύστερα το σχολείο και γενικότερα το κοινωνικό σύνολο. Εμείς, σαν αστυνομία, θέλετε, βλέπουμε και την εγκληματικότητα αυτής της ηλικίας και αν κοιτάξουμε στατιστικά παγκόσμια, αυτή η ηλικία των εφήβων έχει φτάσει σήμερα να διαπράττει εγκλήματα σοβαρά σε κοινωνίες που ονομάζονται προοδευμένες, ας πούμε, όπως την Αμερική, την Γερμανία, την Γαλλία και μεγάλες πόλεις, με τρομερό ποσοστό διαπράξεως 60-70% του συνόλου του εγκλήματος σε αυτόν τον χώρο. Ίσως να μην έχει άμεση σχέση με την περίπτωση, αλλά μια και αναφερθήκατε, κύριε Παχύτη, θα προκαλούσα μια δήλωση για τα δικά μας επίπεδα. Πώς ναι. Συγκρινόμαστε ναι. Διεθνώς. Ευχαρίστως. Από πλευράς, είναι... Μάλιστα. Πολύ σύντομα, σας παρακαλώ. Ναι. Να μην αναφερθούμε σε. Είναι γεγονός και στατιστικά και αναφισβήτητο γεγονός, εν πάση περιπτώσει, ότι έχουμε πολύ χαμηλό ποσοστό εγκλήματος. Πολύ ωραία. Αυτό εν πάση περιπτώσει, όμως, αφού μιλούμε για αυτή την ηλικία, πράγματι μας προβληματίζει
η διάπραξη ειδικά κλοπών και διαρρήξεων αυτή τη ηλικία, που απαριθμεί ένα τεράστιο ποσοστό του συνόλου του εγκλήματος στην Κύπρο. Ευχαριστώ. Κύριε Μέση, πώς σχολιάζουμε την στάση του πατέρα, όπως παρουσιάστηκε σε εκείνη την περίπτωση της συνάντησης του Χριστάκη με το κορίτσι? Πριν να σχολιάσω, κύριε Παπαδόπουλε, την στάση του πατέρα, θα ήθελα να πω, να συμπληρώσω μάλλον, στο θέμα των μεταπτώσεων, ότι έναν βασικό χαρακτηριστικό της ηλικίας της εφηβικής είναι ότι οι νέοι, ενώ προσπαθούν να εμφανιστούν σαν ανεξάρτητοι, να ανεξαρτητοποιηθούν και θέλουν να κάνουν οτιδήποτε που δεν κάνουν οι μεγάλοι, θέλουν να σταθούν στα ίδια τους τα πόδια, συγχρόνως όμως, απότομα τους βλέπουμε να θέλουν απόλυτη εξάρτηση, συμπαράσταση, αγάπη από τους μεγάλους και πολλές φορές να τους μιμούνται, και μάλιστα να τους μιμούνται και σε πράγματα όπως είναι το κάπνισμα, το ποτό και ένα σωρό άλλες κακές έξεις. Επομένως, σε αυτό το χαρακτηριστικό, τόσο οι γονείς όσο και οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι έτοιμοι να ανταποκρίνονται και στις δύο περιπτώσεις και να είναι μάλιστα διπλωματικοί εις τον τρόπο με τον οποίο ικανοποιούν τόσο την προσπάθεια του νέου να ανεξαρτητοποιηθεί, όσο και τις στιγμές και την ανάγκη του να του βάλουν κάποιους φραγμούς και να του δώσουν απεριόριστη αγάπη, άσχετα με το αν αποτυχάνει στο σχολείο, άσχετα με το αν δημιουργεί προβλήματα ή όχι. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της στάσης του γονιού, το να χαστουκίσει το γιο του όταν τον βρήκε με μια κοπέλα να περπατά, πιστεύω αυτό είναι συνταγή ή φάρμακων του οποίου έληξε η προθεσμία για μια κατάσταση που σήμερα οπωσδήποτε πρέπει να αντικριστεί και να αντιμετωπιστεί διαφορετικά. Έχουμε δηλαδή μπροστά μας το τεράστιο και σοβαρό θέμα του βαθμού των σχέσεων των δύο φύλων. Πόσο ο γονιός θα αφήσει το παιδί του να δημιουργήσει στενές σχέσεις με το αντίθετο φύλο. Εδώ πάλι δεν υπάρχουν συνταγές, κάθε περίπτωση πρέπει να εξατομικεύεται και οπωσδήποτε θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι πρώτον έχει μεγάλη σημασία το κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει, διαφορετικά θα αντικριστεί το θέμα στην Ήπεθρο, διαφορετικά στην πόλη, διαφορετικά σε μια οικογένεια με πιο συντηρητικές αρχές, διαφορετικά σε μια άλλη, και οπωσδήποτε μεγάλη σημασία έχει η ορίμανση του κάθε παιδιού. Εδώ το πρόβλημα δημιουργείται διότι ενώ ο νέος, ο έφηβος, από τα 12-13 του είναι βιολογικά όριμος και έτοιμος για μια ολοκληρωμένη σεξουαλική σχέση, εντούτοις χρειάζεται ακόμη μερικά χρόνια για να οριμάσει και ψυχολογικά και κοινωνικά, ούτως ώστε να αντιμετωπίσει τα αποτελέσματα μιας τέτοιας ολοκληρωμένης σχέσης. Ευχαριστώ. Ανεξάντλητα τα θέματα μας βέβαια, αλλά πρέπει να πάμε και στο ακροατήριο. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, ερωτήσεις από το ακροατήριο. Ορίστε. Θα ήθελα, κύριε Κυρανίδη, να ρωτήσω, μήπως το άγχος το οποίο δημιουργήθηκε στο μικρό της περίπτωσής μας δεν εξαρτώνταν μόνο από την σκληρότητα του πατέρα, ή μήπως είναι και η τάση την οποία έχει η νεολαία μας να κάνει τη ζωή της σύμφωνα με εισαγόμενους τρόπους ζωής? Είναι δηλαδή ίσως ένα κοινωνικό πρόβλημα το άγχος το οποίο δημιουργείται στην νεολαία μας σήμερα και για το οποίο ίσως φέρουμε και εμείς κάποια ευθύνη? Συγκεκριμένα για την περίπτωση αυτή δεν υπάρχουν κάποιες ενδείξεις για να συνδέσουμε με παρόμοιον τρόπο το άγχος του Χριστάκη πέρα από τη συγκεκριμένη αυταρχική συμπεριφορά του πατέρα και τις υπερβολικές απαιτήσεις και προσδοκίες για τις οποίες φαίνεται ήταν δύσκολο, αν μη τι αδύνατο, να εκπληρώσει ή να ανταποκριθεί. Ασφαλώς υπάρχουν, πιστεύω, και κοινωνικοί, πολύ κοινωνικοί λόγοι που συμβάλλουν στην γένεση, στην όξυνση του άγχου στην νεολαία μας. Ένας από τους βασικότερους που με έρχεται αμέσως στο μυαλό είναι η αγωνία και το δέος πολλές φορές για το μέλλον, για το τι θα γίνουν επαγγελματικά, πώς θα κατασταλάξουν, εάν θα βρουν δουλειά ή αν δεν θα βρουν, εάν θα σπουδάσουν ή δεν θα σπουδάσουν. Δηλαδή
Και εξού και μιλούμε σήμερα όλο ένα και περισσότερο για την ανάγκη προγραμματισμού και επαγγελματικού προγραμματισμού και καθοδήγησης των νέων μας, ώστε να σμικριθεί αυτό το άγχος που υπάρχει. Αυτό θα έλεγα ίσως είναι μια από τις βασικότερες πηγές κοινωνικές που συμβάλλει στην οξύ. Θα έχουμε, με συγχωρείτε που διακόπτω, αλλά θα έχουμε σε επόμενες μας εκπομπές ακριβώς την ευκαιρία να συζητήσουμε όλα αυτά τα προβλήματα που σχετίζονται με επαγγελματική αποκατάσταση. Ερώτηση παρακαλώ. Υπάρχει ακόμα μια ερώτηση, νομίζω. Εγώ θα σταθώ λίγο στο θέμα της αυστηρότητας του πατέρα προς τον Χριστάγη. Μήπως αυτό το πράγμα οφείλεται εις τη μη καλή, ας πούμε, γνώση του πατέρα ότι με το να τιμωρεί τον γιο του ότι θα έφερνε αντίθετα αποτελέσματα από αυτό που επεδίωκε. Διότι δεν πιστεύω ότι ο πατέρας να τον τιμωρούσε διότι έτσι του άρεσε. Ο κύριος Κωνσταντινίδης. Ακριβώς ήμουν έτοιμος να κάνω και εγώ την ίδια ερώτηση μαζί σας. Μήπως δηλαδή η περίπτωση αυτή εδώ μπορεί να μην ερμηνευτεί μόνο με το άγχος, αλλά σαν συμπεριφορά, αντίδραση ενάντια στη στάση του πατέρα. Και να δούμε δηλαδή το παιδί, το Χριστάκι στην προκειμένη περίπτωση, να αντιδρά έτσι πιστεύοντας ότι πληγώνει με τη σειρά του τον πατέρα. Συμφωνώ μαζί σας, δηλαδή ότι μπορεί και να ερμηνευτεί κατά αυτόν τον τρόπο ή τουλάχιστον έχουμε πολλές περιπτώσεις τέτοιες που αντιδρά το παιδί απλούστατα γιατί νιώθει ότι είναι το μόνο του όπλο για να πληγώσει με τη σειρά του όπως πιστεύει ότι του συμπεριφέρεται ο πατέρα ή η μητέρα. Θα πρέπει, λυπούμε, αλλά θα πρέπει να προχωρήσουμε στις επόμενες μας περιπτώσεις που είναι και πάλι σχετικές και θα έχετε την ευκαιρία να υποβάλλετε τις ερωτήσεις σας εκεί. Η δεύτερη περίπτωση είναι η εξής. Η Μαρία είναι 16 χρόνων. Μαθήτρια στην πρώτη ηλικίου. Έχει ένα μικρότερο αδερφό 13 χρόνων. Ο πατέρας είναι οικοδόμος. Η μητέρα οικοκυρά. Τα παιδιά στο σπίτι συνεχώς τσακώνονται. Η μητέρα είναι ανίκανη να τους επιβληθεί. Συνεχώς τους απειλεί ότι θα τους καταγγείλει στον πατέρα τους, αλλά σπάνια το κάνει. Μέσα στο σπίτι βασιλεύει ακαταστασία. Η Μαρία δεν κάνει καμιά δουλειά μέσα στο σπίτι. Όλα τα περιμένει από τη μάνα της. Συνεχώς είναι στο τηλέφωνο. Η μητέρα της τη ρωτά πού τηλεφωνά και εκείνη δεν της απαντά. Το δωμάτιο της το γέμισε με φωτογραφίες ηθοποιών. Μπροστά στον καθρέφτη συνεχώς χτενίζεται και μιμείται χτενισιές μιας γνωστής ηθοποιού. Θέλει να φορά ρούχα και παπούτσια γνωστής μάρκας. Όταν η μητέρα της λέει ότι δεν μπορούν να της τα αγοράσουν, αυτή δημιουργεί σκηνές. Κάθε Σάββατο έχει την αξίωση να πηγαίνει σε πάρτι ή στον κινηματογράφο μόνη της. Μια φορά το χρόνο απαιτεί να της οργανώνουν οι γονείς της πάρτι και όταν αρχίζουν να καταφθάνουν οι φίλοι της, ζητά επίμονα από τους γονείς της να φύγουν από το σπίτι. Πανίκο, θα παρακαλούσα εσένα τώρα να μας πεις πώς ερμηνεύεται η συμπεριφορά αυτή των παιδιών. Πώς ερμηνεύεις δηλαδή εσύ ο ίδιος τη συμπεριφορά των φίλων σου που βρίσκονται στην ίδια ηλικία περίπου. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε μια κοπέλα 16 χρονών της οποίας ο πατέρας είναι οικοδόμος, η μητέρα οικοκυρά. Επίσης η μητέρα είναι ανίκανη να επιβληθεί και στη μέρα και στον μικρότερο αδερφό της. Δηλαδή βλέπουμε στην κοπέλα να μην έχει πάρει, να μην μπορούν οι γονείς της να της δώσουν μια σωστή διαπαιδαγώγηση. Άρα αυτή η κοπέλα διαπαιδαγωγήθηκε από το άμεσο περιβάλλον της, που είναι οι φίλοι της, το σχολείο. Αυτή η κοπέλα βλέπουμε πως διαμόρφωσε έναν αναλόγως άσχημο χαρακτήρα. Δηλαδή τσακώνεται συνεχώς με τον αδελφό της, δεν ακούει της μητέρας της. Γεμίζει το δωμάτιο της με φωτογραφίες. Θέλει να πηγαίνει πάρτι, να πηγαίνει σε σινεμά. Αλλά δηλαδή βλέπουμε πως το... Δηλαδή είναι κακό, ας το πάρουμε και έτσι. Δηλαδή ορισμένα από αυτά τα πράγματα είναι, τα αποκλείουμε, είναι πραγματικά αρνητική συμπεριφορά. Ποια είναι η θέση σου μπροστά σε αυτή τη συμπεριφορά της Μαρίας. Γενικά, θα παρακαλούσα να σχολιάσεις όλο το φάσμα της συμπεριφοράς της. Δεν θα πρέπει να πηγαίνει σινεμά δηλαδή, δεν θα πρέπει να πηγαίνει πάρτι. Πώς είναι η δική σου θέση. Οπωσδήποτε δεν είναι αυτά τα πράγματα άσχημα, αλλά το άσχημο είναι ο τρόπος με τον οποίο τα δέχεσαι και τα ζεις. Δηλαδή το να πηγαίνεις σινεμά, ας πούμε, με τους φίλους σου, είναι να περάσεις, ας πούμε, μερικές ώρες της διασκέδασης ή ψυχολογίας, οπωσδήποτε δεν είναι άσχημο. Ή το να πηγαίνεις πάρτι για να είσαι μαζί με τους φίλους σου, να διασκεδάζεις, να χορέψεις,
Οτιδήποτε πάλι δεν είναι άσχημο. Αλλά μερικές, ορισμένες μορφές πάρτι είναι άσχημες. Αλλά αυτό που θέλω να καταλήξω είναι πως αυτά τα παιδιά δεν είχαν τη βοήθεια άμεσα της οικογένειάς τους και διαμόρφωσαν ένα χαρακτήρα από το άμεσο άλλον περιβάλλον τους. Και από ό,τι βλέπουμε, το περιβάλλον αυτό δεν είναι βοηθητικό για αυτά τα παιδιά και αυτό δημιουργήσαν αυτόν τον άσχημο χαρακτήρα. Μάλιστα. Κύριε Κλειάνθους, ας έρθουμε τώρα στο πώς μπορούμε να, με εισηγήσεις μας να βοηθήσουμε τους γονείς, τη μητέρα, τον πατέρα, να βοηθήσουμε τη σειρά τους, τα παιδιά τους, να αναλαμβάνουν ορισμένες ευθύνες και να συμπεριφέρονται κατά τρόπο θετικό, όπως εμείς τον εννοούμε. Εκείνο το οποίο χρειάζεται, κατά τη γνώμη μου, κύριε Παπαδόπουλε, να γίνει είναι πρώτα οι ίδιοι οι γονείς να μελετήσουν τον εαυτό τους και να δουν ποια βιώματα επηρεάζουν την σημερινή τους συμπεριφορά. Το δεύτερο στοιχείο είναι να αποκτήσουν ασφάλεια για να μπορέσουν να δώσουν ασφάλεια και να ηρεμήσουν και να θεωρήσουν τη συμπεριφορά των παιδιών τους και στη δοσμένη περίπτωση της κοπέλας σαν μια φυσιολογική ανάγκη. Εάν μπορέσουν να δημιουργήσουν έναν ψύχρεμο και ήρεμο κλίμα μέσα στην οικογένεια, θα δώσουν ευκαιρία ή στο παιδί να κάνει διάλογο μαζί τους. Και είναι μέσω του διαλόγου και της ανταλλαγής απόψεων που θα μπορέσει το παιδί να πάρει τα καλά που πρέπει να κάνει και να αποβάλει τα άσχημα τα οποία πρέπει να αποφύγει. Επιπρόσθετα, οι γονείς πρέπει να είναι, προπάντων η μάνα, πρέπει να μπορεί να κατανοεί μεν την συμπεριφορά της κόρης της, αλλά να είναι και σταθερή μαζί, διότι η κατανόηση από μόνη της, χωρίς τη σταθερότητα, είναι σαν το συγχωροχάρτη για τον κάθε έναν που διαπράττει ένα θέσμα. Επίσης, ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να προσέξει κάθε μάνα και κάθε πατέρας φυσικά, είναι να μην επικρίνει συνεχώς το παιδί του για ό,τι κάνει, διότι τον αφήνει να σχημάσει τη γνώμη ότι εγώ δεν είμαι άξιος για τίποτε. Να επικρίνει την πράξη όταν πραγματικά είναι αντικοινωνική ή έξω από τα παραδεκτά κοινωνικά πλαίσια, αλλά όχι το ίδιο το παιδί για εκείνον το οποίο κάνει. Με αυτόν τον τρόπο το παιδί θα μπορέσει να επικοινωνήσει με τον εαυτό του και με τους γύρω του, την οικογένεια του και τους φίλους του και θα μπορεί να κρίνει και να αυτενεργεί. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Ορίστε, κύριε Κυραννίδη. Απλώς μια παρατήρηση που νομίζω σχετίζεται με την περίπτωση. Φαίνεται καθαρά ότι η υπερβολική απαιτητικότητα της Μαρίας σχετίζεται άμεσα με την υπερεπιτρεπτική στάση της μητέρας και τη δυσκολία της να θέσει κάποια όρια και να δείξει κάποια σταθερότητα. Πιθανό και με την απαιτητικότητα της, δηλαδή είναι αποτέλεσμα, αλλά πιθανό με τη στάση της, την απαιτητική η Μαρία, να επιδιώκει κατά βάθος να αναγκάσει τη μητέρα να δείξει επιτέλους κάποια σταθερότητα και να της θέσει κάποια όρια, διότι όσον και να επιδιώκουν την αυτονομία οι έφηβοι, ζητούν και κάποια όρια. Μάλιστα. Κύριε Μέση, ένα πολύ καυτό ερώτημα που μπαίνει συνεχώς και γύρεται άμεσα και από την περίπτωσή μας είναι το θέμα των πάρτις που γίνονται μεταξύ εφήβων, νυχτών πάρτις. Μερικές σκέψεις θα παρακαλούσα να πούμε με την ευκαιρία αυτή στους γονείς για το ποιες γενικά κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να έχουν υπόψη τους όταν οργανώνονται τέτοια πάρτις. Η πρώτη μου σκέψη, κύριε Παπαδόπουλε, είναι ότι πρέπει να αποφασίσουμε ότι δεν πρόκειται να έχουμε κοινωνία αναγγέλων. Οπωσδήποτε αυτά όλα δεν είναι εγκλήματα, είναι μέχρι σε ένα σημείο φυσιολογικές ανάγκες σε δραστηριότητες του παιδιού και επομένως σημασία έχει όταν υπάρχουν αυτές οι δραστηριότητες πώς θα βοηθήσουμε να γίνουν με τον πιο σωστό και υγιή τρόπο. Οπωσδήποτε το παιδί με την πραγματικότητα τη σημερινή θα θέλει να του δοθεί ευκαιρία μακριά από το σχολείο, μακριά από την οικογένεια του, να βρεθεί με τα άλλα παιδιά και συγκεκριμένα με το άλλο φύλο. Αυτό
αυτή η σχέση οπωσδήποτε δεν πρέπει να απαγορευτεί. Ούτως ή άλλως τα παιδιά οι νέοι μας δεν δέχονται το απαγορεύεται. Θα πρέπει, όπως εντονίστηκε και από τους άλλους συνομιλητές, να αρχίσει από ενωρίς ο διάλογος με τα παιδιά, με τους νέους, για να τους δώσουμε την πρωτοβουλία να αποφασίσουν ήδη, αφού πάρουν όλα τα δεδομένα, τι είναι σωστό και τι λαθασμένο. Οπωσδήποτε η διοργάνωση από την οικογένεια και από το σχολείο μειχτών κοινωνικών συγκεντρώσεων που προοδευτικά ακριβώς να συνηθίζουν τα παιδιά στο να είναι υπεύθυνα, να σέβονται το άλλο φύλο, ούτως ώστε όταν θα έρθει η στιγμή και θα έρθει, είτε το θέλουμε ή όχι, αργά ή γρήγορα, να βρεθούν μόνα τους τα δύο φύλλα, να μπορούν να ξέρουν πώς να έχουν αυτοσεβασμό, αλλά συγχρόνως πώς θα μπορούν να σέβονται το άλλο φύλλο και πώς θα μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να αποφύγουν τα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν από ολοκληρωμένες σχέσεις που οπωσδήποτε στις σημερινές συνθήκες μπορεί να συμβούν σε κάποιο στάδιο. Επομένως, εκείνο που λέω είναι δεν υπάρχει τίποτε που απαγορεύεται, λαμβανωμένων υπόψη αυτό που είπα προηγουμένως για τις συνθήκες που περιβάλλουν αυτούς τους νέους, αλλά θα πρέπει να γίνεται με κάποιους φραγμούς και αφού πρώτα έχουμε ένα σωστό διάλογο που να πείσουμε το παιδί για τα όρια μέσα στα οποία πρέπει να κινηθεί. Μάλιστα. Ή κάτι ακατήθυρο να δει. Ναι. Νομίζω πως δεν θα πρέπει να βλέπουμε μεμονωμένα τις περιπτώσεις των μαθητών που απαιτούν να φεύγουν οι γονείς τους από το σπίτι κατά τη διάρκεια των πάρτις. Αυτό βασικά οφείλεται γενικότερα από την σχέση που διατηρούν από τα πρώτα τους χρόνια μέχρι τώρα στην εφηβική ηλικία με τους γονείς τους. Η Μαρία για να απαιτεί να φύγουν οι γονείς της από το σπίτι σημαίνει πως μέχρι στιγμής οι σχέσεις της μαζί τους δεν ήταν σχέσεις κατανόησης και οπωσδήποτε οι γονείς της δεν θα συμπεριφέρονταν διακριτικά στις επαφές της όχι μόνο με τις φίλες της αλλά και με τα αγόρια, με τα άτομα του αντίθετου φίλου. Και ακριβώς αυτό είναι που πρέπει να δούμε, ότι οι γονείς πρέπει να βλέπουν εξελιχτικά, όπως και οι εκπαιδευτικοί, εξελιχτικά τις ανάγκες των παιδιών, συνεχώς διαμορφώνονται, δεν μπορούμε να μείνουμε σε μια γενιά. Επίσης, κάτι που θα πρέπει ήδη οι έφηβοι να βλέπουν, είναι ότι τις διαφωνίες τους με τους γονείς ή με τους καθηγητές τους, δεν πρέπει να, τις εκφράζουν σαν αντίδραση, διότι με τον τρόπο δεν πετυχαίνουμε τίποτε. Με το διαρκή διάλογο μόνο μπορούμε να πετύχουμε κάτι και με τη συνεργασία μας, με τους συνομήλικους μας, με τη συλλογική μπάλη θα μπορούσαμε να πούμε. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω πως μέσα από αυτές τις δύο ιστορίες που ήδη έχουμε ακούσει, θίγεται μόνο το θέμα του χάσματος των γενεών, δηλαδή των σχέσεων γονέων-παιδιών. Ουσιαστικά, εγώ πιστεύω πως δεν υπάρχει κατά ανάγκη το χάσμα των γενεών. Διότι οι σχέσεις μας με τους γονείς μας ή με τους καθηγητές μας δεν είναι σχέσεις αλληλοσυγκρουόμενων συμφερόντων. Δεν είναι σχέσεις εργοδότη-εργαζόμενου. Είναι σχέσεις συνεργασίας που κατά τη διάρκεια αυτών των σχέσεων προσπαθούμε να φτάσουμε σε όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα. Και στόχος μας πρέπει να καλλιεργήσουμε αυτές τις σχέσεις συνεργασίας και διαλόγου. Ναι. Εντάξει, κάτι ευχαριστώ πολύ. Ήγερε κάτι μερικά πολύ ενδιαφέροντα σημεία. Πρέπει να πάμε όμως στο ακροατήριο. Ευχαριστώ τους εισηγητές για τις θέσεις που έχουν βάλει. Ορίστε. Δεν νομίζετε ότι τα παιδιά είναι θύματα του στενού περιβάλλοντος και των δάσεων της καταναλωτικής κοινωνίας μας. Και ποιες μεθόδους νομίζετε ότι είναι καλύτερες μπορούν να εφαρμόσουν για να σταματήσουν να βάλουμε φραγμούς στις απαιτήσεις των παιδιών. Ο κύριος Κωνσταντινίδης, παρακαλώ. Θα λέει κανένας ότι δεν είναι μόνο τα παιδιά θύματα, αλλά όλοι μπορεί να είμαστε θύματα, δηλαδή όλη η κοινωνία. Ο καταναλωτισμός τούτος χαρακτηρίζει όλους μας και ίσως η ευθύνη δική μας είναι ότι χωρίς να το θέλουμε, το δίνουμε στα παιδιά μας. Και ο καταναλωτισμός καταλήγει σε ένα φοβερό ανταγωνισμό, τον οποίο έχουμε εμείς και τον παίρνουν τα παιδιά μας και συνεχίζουν να ζουν με αυτόν τον ανταγωνισμό. Εκείνο ίσως που χρειάζεται είναι παράλληλα να συνειδητοποιήσουμε την ανάγκη να δώσουμε εσωτερικά εφόδια στα παιδιά μας, ώστε να μπορούν να αντιπαρέρχονται πολλούς κινδύνους, πολλές προκλήσεις του περιβάλλοντος και να είναι σε θέση να τους αντιμετωπίζουν σωστά, χωρίς κινδύνους, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε πάντα μαζί τους, πάντα κοντά τους, αλλά οι ίδιοι πρέπει μόνοι τους, σε πολλές περιπτώσεις, να αντιμετωπίζουν και όσο μεγαλώνουν πάντοτε μόνοι τους, να αντιμετωπίζουν κάθε πρόκληση και κάθε κίνδυνο που μπορεί να συναντήσουν. Ορίστε.
Είναι γενικά παραδεκτό ότι η κοινωνία στο σύνολό της διαδραματίζει ανάλογα αρνητικό ή θετικό ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του εφήβου. Ζούμε σε μια αστική κοινωνία, η οποία στην ουσία, κατά τη γνώμη μου, δεν μας προσφέρει τίποτα άλλο και δεν μας προσφέρει τα απαιτούμενα εφόδια ώστε να αναπτυχθούμε κανονικά. Όπως στην περίπτωση της Μαρίας, η κοινωνία στην οποία ζει της προσφέρει μόνο τα πάρτι, τις δισκοθήκες ή τα σινέμα, το οποίο στην πραγματικότητα της έγιναν τρόπο ζωής. Άρα το ερώτημα που προκύπτει είναι, φταίει πραγματικά η Μαρία για τον χαρακτήρα τον οποίο διαμόρφωσε και την προσωπικότητα της ή κάποιοι άλλοι εξωτερικοί παράγοντες ίσως. Και το ερώτημα να απευθύνεται σε κάποιο από τους μαθητές. Εγείρεται. Ποιος φταίει στη συγκεκριμένη περίπτωση προβλημάτων που παρουσιάζουν τα παιδιά. Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Ο κύριος Κλειάνθιος και μετά και άλλοι συζητητές. Μια τη γνώμη ότι πιθανόν να είμαστε και λίγο υπερβολικοί καταδικάζοντας την κοινωνία σαν σύνολο και επιρρύπτοντας τις ευθύνες της κακοδαιμονίας των νέων, αν υπάρχει κακοδαιμονία στην κοινωνία. Πράγματι υπάρχουν πολλές αδυναμίες και πολλές προκλήσεις προς την νεολαία για αντικοινωνική συμπεριφορά. Ο λεγόμενος φιλελευθερισμός, η διαφήμιση, η πρόκληση, η εμπορικοποίηση των πάντων. Όμως, για να είμαστε και δίκαιοι, πρέπει να πούμε ότι από την άλλη υπάρχουν και οι δυνάμεις εκείνες, είτε οι υπηρεσιακές κρατικές υπηρεσίες, είτε οι εθελοντικές οργανώσεις που ενδιαφέρονται για την νεολαία, που δημιουργούν ευκαιρίες τις οποίες οι νέοι έχουν καθήκον να αξιοποιήσουν για την δική τους ανάπτυξη. Για παράδειγμα, η εκπαίδευση σήμερα βρίσκεται σε καλύτερο επίπεδο και είναι πιο καθολική από ό,τι ήταν πριν 20 ή 30 χρόνια. Ή η κοινωνία και οι θεσμοί της δίνουν ευκαιρίες ψυχαγώγησης των νέων πολύ καλύτερες από ό,τι έδιναν πριν 20 ή 30 χρόνια. Εναπόκειται και στους νέους να κινηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση και να μην λέμε για να γίνω έτσι φταίει η κοινωνία. Πιθανόν είναι γιατί τα περιμένω όλα από την κοινωνία ή όλα από την οικογένειά μου ή όλα από τους καθηγητές μου. Κατά συνέπεια πρέπει κάπου στο μέσο να βρούμε την αλήθεια κατά τη γνώμη μου. Αν πούμε ότι ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του, είμαστε μέσα, κύριε Κλειάνθος, νομίζω. Ναι. Ή κάτι ήθελε να συμπληρώσει όμως. Σίγουρα, όπως λέει και ο κύριος Κλειάνθος, εξαρτάται και από το ίδιο το άτομο, το κατά πόσο θα διαμορφώσει τη ζωή του, ο τρόπος με τον οποίο θα διαμορφώσει τη ζωή του. Όμως νομίζω πως πρέπει να παραδεχτούμε πως δεν είναι η συνείδηση μας που διαμορφώνει τη ζωή μας, αλλά η ζωή μας στη συνείδηση μας, δηλαδή η θέση μας στην κοινωνία. Εφόσον το δεχτούμε τούτο, θα δούμε πως τούτο το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Μαρία και που το αντιμετωπίζουν νομίζω η πλειονότητα των μαθητών, το πρόβλημα που μαστίζει την νεολαία μας, είναι η αδιαφορία. Ουσιαστικά όταν η Μαρία ενδιαφέρεται μόνο για το πως θα γίνεται πιο όμορφη, πως θα ντύνεται πιο ωραία και πως θα πηγαίνει πιο συχνά στη δισκοθήκη ή στα πάρτι, βλέπουμε καθαρά πως πλέον δεν έχει προσανατολισμούς υγιείς. Φυσικά είναι, δεν λέω πως δεν είναι υγιής προσανατολισμός το να προσπαθείς να είσαι ωραίος ή να προσπαθείς να διασκεδάζεις. Απλώς όταν αυτό σου γίνει τρόπος ζωής, τότε πλέον ξεφεύγεις από τα πλαίσια. Και τούτο νομίζω δεν οφείλεται στους γονείς. Οφείλεται περισσότερο στην ίδια μας την κοινωνία. Μέσα στο σχολείο προσπαθούν καθημερινά, πιστεύω, οι καθηγητές μας να μας απομακρύνουν επί παραδείγματι από την πολιτικοποίηση. Όμως πρέπει να δούμε πως μόνο οι πολιτικές ιδέες μπορούν να μας εντάξουν στη ζωή. Μας απαγορεύεται ο συνδικαλισμός. Εγώ πιστεύω πως ο συνδικαλισμός είναι αυτό το μέσο, αυτός ο φορέας που θα μας κάνει όριμους. Μας κατηγορούν ότι είμαστε ανώριμοι. Αλλά πώς θα γίνουμε ανώριμοι αν δεν περάσουμε από κάποιες ορισμένες εμπειρίες, αν δεν αναλάβουμε ορισμένες ευθύνες μέσα στο σχολείο. Ανοίγονται, αντιλαμβάνεστε, θέματα πολύπλοκα και ευρέα, γι' αυτό είναι ανάγκη να επανέλθουμε στην περίπτωσή μας. Πολύ ενδιαφέροντα μεν, αλλά ίσως σε καμιά άλλη ευκαιρία να τα συζητήσουμε. Έχουμε χρόνο για ακόμα μια ερώτηση, παρακαλώ. Πρωτού πάμε στην τρίτη περίπτωση. Ορίστε. Είναι ολοφάνερο ότι η αδυναμία των γονιών έχει οδηγήσει την Μαρία της περίπτωσής μας σε αυτά που την έχει οδηγήσει. Επειδή είναι και εδώ ο κύριος ο Πεντρώντας, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Παγκύπριας Σχολής Γονιών, θα ήθελα να μάθω με ποιον τρόπο, κατά τη γνώμη του, θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε ακόμη πιο καλά την, κατά τη γνώμη μου,
τεράστια προσφορά της Παγκύπριας Σχολής Γονέων για την μόρφωση των ίδιων των γονιών, για να καναλιαστούμε εμείς οι ίδιοι οι γονείς, διότι στο σωστό δρόμο και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας. Διότι από αυτά που έχουν λεχθεί τουλάχιστον από τους μαθητές στο Προεδρείο και από τις ερωτήσεις κάτω, μπορώ να πω ότι μας έχουν βάλει γυαλιά. Εμείς οι γονείς έχουμε να μάθουμε κάμποσα πράγματα. Ευχαριστώ για την εισήγηση. Να παρακαλέσουμε τον κύριο Πετρόνδα, ο οποίος είναι διευθυντής της Παγκύπριας Σχολής Γονέων, ως γνωστό, να πει τι κάνει η Σχολή Γονέων για ενημέρωση των γονιών πάνω σε προβλήματα αγωγής των παιδιών. Η Σχολή Γονέων... Επαναλαμβάνω την παράκληση για λακωνικότητα, κύριε Πετρόνδα. Η Σχολή Γονέων κάνει το καθήκον της. Προσπαθεί να δώσει τέτοια στοιχεία στους γονείς που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίζουν θετικά τα προβλήματα που παρουσιάζουν τα παιδιά τους. Το τι αποτελέσματα έχουμε, αυτό νομίζω ότι ο χρόνος το δείχνει. Πριν η σχολή δέθηκε προ 18 ετίας και σήμερα, στην Ήπεθρο Λουχάρη, βλέπουμε ότι η Σχολή Γονέων φέρνει θαυμάσια αποτελέσματα και η νοοτροπία των γονιών πάνω σε προβλήματα βασικά της αγωγής έχει αλλάξει άρδιν, ριζικά. Λουχάρη, στο ζήτημα της χρησιμοποίησης του ξύλου, έχει πιστεί πλέον ο Κύπριος γονιός ότι δεν πρέπει να μετέρχεται αυτό το μέσο. Αλλά πρέπει να αναπτύσσει με το παιδί του το διάλογο από μικράς ηλικίας ως την εφηβική ηλικία. Είναι το αποτελεσματικότερο δημοκρατικό μέσο. Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Πετρόντα. Προχωρούμε τώρα στην τρίτη μας περίπτωση. Ο Ξάνθος είναι 15 χρόνων μαθητής στην τρίτη γυμνασίου. Ο πατέρας είναι λογιστής σε μεγάλη εμπορική εταιρεία, ενώ παράλληλα ασχολείται στο σπίτι κατά τις βραδινές ώρες με την τήρηση λογιστικών βιβλίων μερικών μικρών εταιριών. Η μητέρα είναι υπάλληλος σε ταξιδιωτικό γραφείο. Ο Ξάνθος έχει δύο μικρότερες αδερφές, τη Γεωργία και την Κούλα, που φοιτούν στο δημοτικό σχολείο. Από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ο Ξάνθος άρχισε να παρουσιάζει προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο. Έγινε πολύ ευέξαπτος. Βρίζει χωρίς σοβαρό λόγο τους συμμαθητές του και απουσιάζει από την τάξη τακτικά, χωρίς να δίνει καμιά δικαιολογία. Τελευταία ήρθε στο σχολείο με πληγωμένο το χέρι. Όπως πληροφορήθηκε ο γυμνασιάρχης από άλλους μαθητές, χρησιμοποίησε τη μοτόρα του φίλου του, του Σταύρου, που φοιτά στο Λύκειο, το οποίο βρίσκεται στην ίδια αυλή με το γυμνάσιο. Στα μαθήματα, παρά το γεγονός ότι μέχρι τώρα ο Ξάνθος ήταν μέτριος μαθητής, τελευταία παραμελεί να προετοιμάζεται, με αποτέλεσμα στον έλεγχο που πήρε τα Χριστούγεννα να έχει απροβίβαστο βαθμό σε δύο μαθήματα. Ο πατέρας του κλήθηκε στο σχολείο για να του ανακοινωθούν τα προβλήματα που δημιούργησε ο Ξάνθος μέσα στην τάξη. Παραδέχτηκε πως έχει συνεχείς προστριβές μαζί του και πως δεν υπάρχει καμιά επικοινωνία μεταξύ του Ξάνθου και του ίδιου ή της μητέρας του. Ο πατέρας ανάφερε επίσης πως ο γιος του επιμένει να συχνάζει σε σφαιριστήρια και ζητά συνεχώς περισσότερο χαρτσιλίκι. Το περισσότερο χαρτσιλίκι, κύριε Κλειάνθους, οι μοτόρες, σίγουρα είναι μερικά από τα αίτια που προκάλεσαν τη μείωση της επίδοσης του Ξάνθου. Όμως, ίσως, η όλη ηλικία στην οποία βρίσκεται να δημιουργεί αυτές τις αλλαγές. Και αν θυμηθούμε εκείνα που ακούσαμε προηγούμενα, ασφαλώς, πόσο καθοριστικά είναι αυτά τα στάδια της ηλικίας του Ξάνθου στην διαμόρφωση αυτής της συμπεριφοράς. Όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως, η εφηβική ηλικία χαρακτηρίζεται από το στοιχείο των μεταπτώσεων. Από τη μια φιλοδοξίες και όνειρα μεγάλα, από την άλλη απομόνωση και αποτραβηγμός προς τον εαυτόν του το άτομο. Μέσα σε αυτόν τον αγώνα για να ολοκληρωθεί ο έφηβος ή η έφηβος, διεξάγει μια πραγματική εσωτερική μπάλη. Και σε αυτόν το στάδιο θα πρέπει κάποιοι να του συμπαρασταθούν. Και αυτοί οι πρώτοι κάποιοι ασφαλώς είναι οι γονείς του. Αλλά στη δοσμένη περίπτωση έχουμε έναν πατέρα πολύ αφοσιωμένο στα λογιστικά του βιβλία και έναν πατέρα ο οποίος, για να αυξήσει τα έσοδα της οικογένειας και να δημιουργήσει μια μεγάλη περιουσία για τα παιδιά του,
πιστεύει ότι πρέπει να εργάζεται και έξτρα ώρες εις το σπίτι, αντί να τις διαθέσει να συνομιλήσει, να κουβεντιάσει και να επικοινωνήσει με τα παιδιά του, ιδιαίτερα με το γιο του, που είναι το αρσενικό στοιχείο μέσα στην οικογένεια και θέλει έναν πατρικό πρότυπο για να το μιμηθεί. Αφού το πατρικό πρότυπο δεν το βρίσκει, διότι ο πατέρας είναι αφοσιωμένος στους αριθμούς, στα μολύβια και στα χαρτιά, θα το βρει κάπου αλλού και θα γίνει ήρωας με τις μοτόρες ή τις δισκοθήκες ή τους καυγάδες ή τους παλικαρισμούς, για να δείξει την οντότητα του, ότι υπάρχω κι εγώ, είμαι κάτι και προσέξετε με. Ο πατέρας ενδιαφέρθηκε για το αποτέλεσμα να πάει να δει τους καθηγητές, τους δασκάλους, διότι είδεν το ότι ο γιος του έμεινε απροείβαστος σε μερικά θέματα. Κατά τη γνώμη μου αυτό είναι ένα αποτέλεσμα. Έπρεπε να είχε από καιρόν, από την νηπιακή ηλικία, ο πατέρας να αρχίσει να χτίζει σχέσεις με τον τώρα έφηβο γιον του, για να τον βοηθήσει πραγματικά να μην ξεπεράσει την επικίνδυνη ζώνη του άγχους, όπως έχει αναφέρει προηγούμενος ο κύριος Κυρανίδης, για να μην γίνει το άγχος αντικίνητρον για μάθηση. Διότι η πλειοψηφία των νέων διαθέτει το βασικό μυαλό να μάθει. Αλλά εκείνοι που δεν μαθαίνουν είναι γιατί κάπου μπλοκάρονται συναισθηματικώς. Και πιθανόν η αδυναμία του παιδιού του να προοδεύσει στα μαθήματα του να οφείλεται όχι στην περιορισμένη νοημοσύνη του, αλλά στα προβλήματα που του είχαν δημιουργηθεί λόγω μιας σύγχυσης και μιας ανασφάλειας πρώτα μέσα στο σπίτι και ύστερα στο ενοριακό κοινοτικό περιβάλλον. Αντιλαμβάνομαι ο κύριος Μέσης κάτι συμπληρωματικό ήθελε να δει. Επειδή συνέχεια μιλούμε ότι η αντικοινωνική συμπεριφορά είναι μάλλον η αιτία που πέφτει το επίπεδο στο σχολείο, πιστεύω πρέπει να δούμε και την αντίθετη πλευρά, ότι ένας αριθμός παιδιών για διάφορους λόγους, είτε λόγω του συστήματος στα σχολεία, του αναλυτικού προγράμματος, των απαιτήσεων που έχει το σχολείο, πράγματι δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Και σαν αποτέλεσμα αισθάνεται ότι απέτυχε, αισθάνεται την αποτυχία. Αυτό οπωσδήποτε είναι ένας σοβαρός λόγος που αν δεν του δώσουμε άλλες διεξόδους θα προσπαθήσει να δείξει ότι κάτι πετυχαίνει σε άλλους τομείς και πολλές φορές φτάνει στην αντικοινωνική συμπεριφορά. Πιστεύω είναι εδώ που θα πρέπει τόσο ο γονιός αλλά προπαντός το σχολείο να δει τι έστω και μια-δυο δεξιότητες μπορεί να αναπτύξει αυτόν τον παιδί έξω ίσως από τα πλαίσια του αναλυτικού προγράμματος που μπορεί να τον προωθήσει και να τον κάνει να αισθάνεται ότι επέτυχε κάτι και να μπορεί αυτό να αναγνωριστεί. Με αυτόν τον τρόπο πολλές φορές θα βελτιωθεί και η υπόλοιπη επίδοση του παιδιού στο σχολείο, ενώ γονείς πολλές φορές δεν αφήνουν τα παιδιά τους να ασχοληθούν με αυτά τα χόμπι, σας τα πούμε, που πράγματι διακρίνονται, διότι η απόδοση τους στο σχολείο είναι κακή. Αυτό πιστεύω είναι μια πολύ κακή συνήθεια που έχει αποτελέσματα. Ενώ η επιτυχία τους σε εκείνους τους τομείς θα τους βοηθήσει να βελτιωθούν και εις τους καθαρά λεγόμενους ακαδημαϊκούς. Κάθε ένας μας θέλει κάπου να επιτύχει και πρέπει να του δοθεί η ευκαιρία. Και εδώ νομίζω κάποιος εκπαιδευτικός θα πρέπει να μας πει κάτι για την παιδεία και πού ευθύνεται σε αυτά όλα που λέμε, διότι ως τώρα δεν έχει λεχθεί τίποτε, ίσως γιατί το πρόγραμμα έγινε από εκπαιδευτικούς. Κύριε Κωνσταντινίδη, νομίζω επίθεση κατά μέτωπο. Όχι, έχω την εντύπωση πως υπάρχει ειδικό πρόγραμμα για αυτό το θέμα και το θέμα των επαγγελματικών διεξόδων. Επομένως, ας τα αφήσουμε καλύτερα για να καλύψουμε το θέμα του. Αν έχουμε ώρα όμως, ευχαρίστως ο κύριο Παπαδόπουλε να το συζητήσουμε. Πραγματικά μας πιέζει ο χρόνος. Η εκπαίδευση πάντως, κύριε Μέση, συμφωνεί με τις θέσεις που έχετε βάλει. Ευχαριστώ. Δηλαδή, ο στόχος της εκπαίδευσης είναι να δώσει την ευκαιρία σε κάθε παιδί να μεγιστοποιήσει τις δυνάμεις του σε οποιονδήποτε τομέα. Είτε στον καθαρά ακαδημαϊκό, είτε στον ψυχοκινητικό, είτε στο συναισθηματικό. Επομένως, συμφωνούμε. Χάρη της ψυχικής υγείας των παιδιών. Να δούμε αν και στην πράξη όμως. Για την οποία ασφαλώς είναι φανερό ότι ενδιαφέρεστε. Η Κάτια, με συγχωρείτε, η Κάτια να μας πει κάτι προτού προχωρήσουμε στο ακροατήριο. Κάτια, πώς μπορούμε να ικανοποιήσουμε τις ανησυχίες αυτής της ηλικίας, έτσι που να μην καταφεύγουν οι νέοι της ηλικίας, οι συμμαθητές σας, οι φίλοι σας, σε αυτές τις επικίνδυνες περιπέτειες. Μιλήσαμε για μοτόρες,
ο Ξάνθος τόριξε στις μοτόρες και σε οτιδήποτε άλλες δραστηριότητες. Ναι, θα ήθελα έτσι πολύ σύντομα μερικές, μερικούς τρόπους για διέξοδο του δυναμισμού της νέας γενιάς. Η εφηβική ηλικία είναι η ηλικία κατά την οποία το άτομο έχει την περισσότερη αποθηκευμένη ενεργητικότητα. Τούτη την ενεργητικότητα πρέπει να τη διοχετεύσει κάπου. Ακριβώς εδώ βρίσκονται τα καθήκοντα του κράτους να μας δώσει κάποιον πεδίο δράσεως. Η δική μας η κοινωνία, τα δικά μας τα πεδία δράσεως είναι μέσα στο σχολείο. Πρέπει να δούμε τι μας προσφέρει όμως το σχολείο. Το σχολείο μας προσφέρει τη δυνατότητα να διαβάζουμε και να γίνουμε τελικά καλοί μαθητές. Είναι όμως τούτο ένα αρκετό. Δεν μας ρωτά καν κανένας για το αν μας αρέσει αυτή η κατάσταση. Δεν ζητά τη γνώμη μας για τα αναλυτικά προγράμματα, για τους κανονισμούς λειτουργίας σχολείων μέσης εκπαίδευσης. Βλέπουμε κάθε χρόνο τα περιοδικά των σχολείων να γράφουν απ' έξω εκφραστικών όργανων των μαθητών του τάδε σχολείου. Ποτέ όμως μέσα στη Συντακτική Επιτροπή δεν υπάρχει μαθητής. Μέσα στις καλλιτεχνικές επιτροπές δεν υπάρχουν μαθητές. Γενικά δεν μας προσφέρεται ένα πεδίο δράσεως για πρωτοβουλίες. Επίσης, πρέπει να δούμε πως δεν μας... Κάτι, με συγχωρείς να σε διακόψω λίγο, τα λες λίγο απόλυτα και επειδή καταφθάνουν κάθε μέρα περιοδικά, τουλάχιστον στο Υπουργείο να πω ότι βλέπουμε ότι γράφει Συντακτική Επιτροπή μαθητές. Ίσως να είμαι περιερασμένη από την περίπτωση του δικού μου σχολείου. Τότε απολογούμε αν στα άλλα σχολεία. Μια και έχετε και συμβούλιο. Εσείς είστε εκπρόσωποι του Συμβουλίου Μαθητών. Ακριβώς αυτή είναι η επένδυσή μας. Να αποκτήσουν περισσότερο γύρος τα κεντρικά μαθητικά συμβούλια. Να αναγνωριστεί η επαρχιακή συνωνιστική και η πανκύπρια συνωνιστική. Δηλαδή, κάναμε ένα ξεκίνημα. Θέλετε περισσότερο λόγο. Δεν κάναμε ένα ξεκίνημα. Ναι, ο κύριος Κωνσταντίνος. Ναι, ήθελα να γυρίσουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση που αναφέρατε, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι τελειώνουμε. Έχουμε ακριβώς να αντιμετωπίσουμε το εξής σοβαρό πρόβλημα με τα παιδιά της εφηβικής ηλικίας. Ενώ προσπαθούν να ανεξαρτητοποιηθούν δικαιολογημένα, να αποκτήσουν το δικό τους εαυτό μακριά από εμάς και χωρίς εμάς. Παράλληλα όμως πρέπει να θέλουν ήδη να νιώθουν ότι είναι ένας ασφαλισμένος χώρος στο σπίτι. Θέλουν να νιώθουν ασφάλεια στο σπίτι. Άμα αυτή δεν μπορούμε να τους την δώσουμε, αυτή την ασφάλεια, τότε καταλήγουν σε διάφορες αντικοινωνικές, όπως έχετε ονομάσει, αντικοινωνικούς τρόπους συμπεριφοράς. Επίσης, είναι καλά να είμαστε σε συνεχή εγρήγορση εμείς οι μεγάλοι, εμείς οι γονείς, ότι θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα, να μην περιμένουμε να γίνει το πρόβλημα και να το λύσουμε, αλλά να το αντιμετωπίσουμε, να το συζητήσουμε, να έχουμε τη σωστή επικοινωνία προτού ακόμα παρουσιαστεί το πρόβλημα, ώστε να είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε πράγματι τα παιδιά, όχι απλώς να περιμένουμε για να τιμωρήσουμε εκ των υστέρων. Και ένα τρίτο που θα ήθελα να το θέσω και σαν ερώτημα κάτω, είναι ότι τις περισσότερες μορφές αντικοινωνικής συμπεριφοράς, το είδος μάλλον, μήπως το προσφέρουμε εμείς ήδη. Δηλαδή, θεωρούμε αντικοινωνική συμπεριφορά τον τρόπο που οδηγούν τα παιδιά τις μοτόρες τους. Μα τον τρόπο τούτον τον είδα σε κάποιες σκηνές στην τηλεόραση, στα βίντεο, στον κινηματογράφο. Αυτά όμως εμείς τα προσφέρουμε στα παιδιά. Πάνε τα παιδιά στα σφαιριστήρια και περνούν πολλές ώρες. Μα τα σφαιριστήρια εμείς τα δίνουμε. Παίρνουν νέους τρόπους ζωής, μοντέλα ζωής στα παιδιά, μοντέλα συμπεριφοράς στα παιδιά, από τον τουρισμό, γενικά από την κίνηση κάτω και σαν έφηβοι που είναι τα ακολουθούν. Μα αυτά εμείς τα παρουσιάζουμε, αυτά τα μοντέλα. Δηλαδή εμείς σαν κοινωνία τους δίνουμε τους τρόπους, αυτοί ακολουθούν και ερχόμαστε ύστερα να λύσουμε, να τιμωρήσουμε και να συζητήσουμε. Ίσως θα πρέπει να προλαμβάνουμε. Πολύ καλά, ήδη απαντάτε και σε μια προηγούμενη ερώτηση της Δεσποινίδας κάτω. Ποιος φταίει, ευθύνη. Είπαμε ότι ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Είναι πιο βολικό να τα ρίχνουμε όλα στην κοινωνία, βέβαια, επειδή είναι κάτι απρόσωπο. Εν πάση περιπτώσει, η Κάτια θα παρακαλούσα και τον Πανίκο να πει δύο λόγια σχετικά με τρόπους ικανοποίησης αυτών των ανησυχιών μέσα σε πλαίσια θετικά, χωρίς να καταλήγουμε σε επικίνδυνες περιπέτειες. Ναι. Αν έχεις να συμπληρώσεις τίποτε, Πανίκο. Θα συμπληρώσω με την Κάτια ότι η κοινωνία μας και η πολιτεία πρέπει να στρέψει τον ενδιαφέρον της νεολαίας προς μερικούς άλλους στόχους, όπως είναι ο αθλητισμός, ο χορός, η μουσική, οι μαθητικές λέσχες. Έχουμε επίσης την αγάπη για τη μελέτη, για τη μάθηση, ξέρω εγώ. Δηλαδή πρέπει η νεολαία να στραφεί προς αυτούς τους τομείς και προς αυτούς τους τομείς να διαπαιδαγωγηθεί και να μεγαλώσει. Έτσι τότε θα έχω μια υγιή νεολαία. Μάλιστα.
Κύριε Κωνσταντινίδη, θα θέλατε να συμπληρώσετε οτιδήποτε άλλο? Όχι απλώς να συμφωνήσω, αλλά να πω ότι υπάρχουν και οι δυνατότητες. Για τρόπους συγκεκριμένους ακριβώς προς τους γονείς. Εκτός της σχολής γονέων που υπάρχει, ναι, έχουν αναπτυχθεί ακριβώς τα καλά επιτεύγματα, είναι σήμερα οι οργανωμένοι γονείς, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια πραγματικά φροντίζουν τόσο πολύ. Είναι οι μαθητές οι οποίοι οργανώνονται στο κάθε σχολείο, οι μαθητικές κοινότητες, τα μαθητικά συμβούλια. Όλα αυτά και ο διάλογος μεταξύ όλων αυτών των σωμάτων, αυτών των φορέων, μπορούν να φέρουν θαυμάσια αποτελέσματα. Και λέω, πιστεύω ότι υπάρχουν οι δυνατότητες και μπορούμε να έχουμε ακριβώς εκείνα τα οποία επιθυμούν. Ευχαριστώ. Ορίστε. Ενώ υπάρχει νομοθεσία που απαγορεύει τα πορνογραφήματα και ενώ οργανώσεις νεολαίας έχουν διαμαρτυρηθεί προς τον Υπουργό Εσωτερικών, διότι κυκλοφορούν ελεύθερα και πολλούνται ελεύθερα, σε αυτό θα συμφωνεί και ο κύριος Παχίδης μαζί μου, ο κύριος Υπουργός Εσωτερικών δεν λαμβάνει καμία απόφαση μέχρι στιγμής. Μήπως αυτά κυκλοφορούν κατά τη γνώμη των λογοκριτών σαν μέσο σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης ή για ψυχαγωγία των νέων? Ο κύριος Παχίτης. Ναι, εξαρτάται τι εννοείται πορνογραφήματα. Υπάρχουν περιοδικά τα οποία κυκλοφορούν ελεύθερα μετά που λογοκρίνονται. Υπάρχουν περιοδικά τα οποία πράγματι έγιναν παράπονα. Πρόσφατα έχω μεταδεθεί από το τμήμα της Εισαγγελίας και υπάρχουν ανοιχτοί φακελοί για να παρουσιάσουν στο δικαστήριο. Εκείνο που έχω να σας πω είναι ότι εκεί που υπάρχει νομοθεσία, την εφαρμόζει και η κυβέρνηση και ο κ. Υπουργός και η αστυνομία. Δεν. Πρώτη φορά να ακούω ότι κυκλοφορούν ελεύθερα πορνογραφήματα και δεν ξέρω ποιου είδους πορνογραφήματα εννοείται εσείς. Ο κ. Μέσης. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ακατάλληλον θέμα και φωτογραφίες έξω από τα σινεμά κλπ. Όλων των ειδών που δείχνουν την βία, το αίμα και που σχετίζεται με το σεξ είναι εμφανή. Ακριβώς πιστεύω ότι εδώ είναι το μεγάλο λάθος, ότι έρχονται πολλοί να σκέφτονται ακόμα κατά πόσο είναι σωστό να μπει ένα ολοκληρωμένο μάθημα ή αγωγή στα σχολεία για την σεξουαλική αγωγή, ενώ ήδη, είτε το θέλουμε είτε όχι, υπάρχει κάποιο είδους παραμορφωμένη αγωγή και είναι αυτή που ακούμε ή και άλλη που βλέπουμε ίσως από τα διάφορα μέσα επικοινωνίας. Ακριβώς ο σκοπός τόσο βέβαια της οικογένειας αλλά και της οργανωμένης κοινωνίας ή στο σχολείο είναι να έρθει να δώσει από νωρίς τις κατάλληλες γνώσεις και στάσεις πάνω στο θέμα των σχέσεων των δύο φύλων, ούτως ώστε σαν έναν πόλι, ας πούμε, να προκαλέσει την σωστή ανοσία, ούτως ώστε μετά όταν οι νέοι μέσα στην κοινωνία που είτε το θέλουμε είτε όχι πάλι θα δουν και θα ζήσουν τέτοιες παραμορφωμένες καταστάσεις, να μπορούν να εκλέγουν και να πράττουν το σωστό. Η κυρία, παρακαλώ, η τελευταία ερώτηση και πρέπει να κλείσουμε. Όσον αφορά για τους κινηματογράφους, κύριε Μέση, οφείλω να απαντήσω. Ορίστε. Υπάρχει πάλι νομοθεσία, χωρίζονται οι ταινίες όλες σε α, β, γ. Υπάρχει νομοθεσία ότι ορισμένη ηλικία δεν μπορεί να πάει στον κινηματογράφο μόνη της. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, εμείς εφαρμόζουμε την νομοθεσία που υπάρχει. Διακοπτώ, έξω από τα σινεμά είναι γεμάτες με όλων των ειδών του, ας πούμε. Περνούν, κύριε Μέση, από λογοκρισία βάσει της υφισταμένης νομοθεσίας. Και υπάρχει ένα σχετικό. Υπάρχει, ίσως πιθανώς να υπάρχει κάποιο κενό. Η κυρία Μουσούτσα είναι η τελευταία μας ερώτηση. Λυπούμε για τον χρόνο που μας τελειώνει, αλλά πρέπει να τελειώσουμε. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά για τα προβλήματα της εφηβικής ηλικίας. Εγώ νομίζω ότι οι τρεις ιστορίες που έχουμε ακούσει δεν είναι η μεγάλη μερίδα των παιδιών μας. Στη μεγάλη μερίδα των παιδιών μας που συμβαίνει. Αλλά τα παιδιά μας έχουν πραγματικά πολλά προβλήματα όπως τα έχουν αναφέρει. Εμείς όμως, σαν γονείς και το κράτος, το Υπουργείο Παιδείας, τι έχει κάνει για να απαμβλύνει τα προβλήματα? Και λέω, πηγαίνει το πρωί το παιδί στο σχολείο βαριφορτωμένο με τόσα πολλά μαθήματα. Δεν φτάνει να σχολάσει να φάει, θα πάει στα ιδιαίτερα. Διότι θα πρέπει να εξασφαλίσει θέση σε μία, δύο ή τρεις χώρες, γιατί δεν έχουμε στην Κύπρο το πανεπιστήμιο που θα μπορούσε να προωθήσει αυτά τα παιδιά και να μην χρειαστεί να πάει στην φροντιστήρια. Μετά, έρχεται η ώρα 8 τη νύχτα στο σπίτι να κάτσει και βάσει. Πότε θα παίξει αυτό το παιδί και αν θέλει να παίξει, πού θα πάει να παίξει, διότι θα βρει είτε σφαιριστήριο, είτε δισκοθήκη, είτε σινεμά. Τους έχουμε κάνει τις μαθητικές λέσχες όπως η Πυροπανίκος. Έχουμε κάνει αθλητικά κέντρα. Έχουμε κάνει κολυμπητήρια. Έχουμε κάνει αίθουσες για χορούς ή. Μη μου πείτε για τα κέντρα νεότητος, διότι είναι περιορισμένα τούτα. Ενώ για την πλειονότητα και στις πόλεις. Δεν προσφέρουμε υγιή απασχόληση στα παιδιά μας. Ούτε εμείς οι γονείς, ούτε το κράτος. Μπορεί να θέλουμε πολύ, αλλά
το παιδί δεν μπορεί να μείνει συνέχεια μαζί μας στο σπίτι. Πολύ καλά. Θέλω να βγει και έξω. Πολύ καλά. Επειδή αυτό το θέμα αγγίζει αμεσότατα το θέμα της επόμενης μας εκπομπής, που είναι οι νέοι και η ψυχαγωγία τους. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε λίγη υπομονή. Νοουμένου κιόλας ότι ο χρόνος μας τελειώνει, πρέπει εδώ να το κλείσουμε. Και να έχουμε υπόψη μας ότι η επόμενη μας εκπομπή είναι αφιερωμένη ακριβώς στους νέους και την ψυχαγωγία τους. Δεν θα επιχειρήσω να συνοψίσω, γιατί ακούστησαν πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και πολύ γνήσιες απόψεις εκ μέρους όλων, τόσο των μελών του κλιμακίου, των μαθητών, όσο και του ακροτηρίου. Εκείνο που βγαίνει είναι πως υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την όλη συμπεριφορά των παιδιών, των εφήβων, και ότι χρειάζεται στενότατη συνεργασία μεταξύ όλων αυτών των παραγόντων για να μπορέσουμε να έχουμε μια αυριανή σωστή κοινωνία. Χρειάζεται επίσης και η ίδια η συμμετοχή, η ενεργός και η καλή θέληση του ίδιου του μαθητή. Αυτά για απόψε. Ευχαριστώ τα μέλη του κλιμακίου, τους γονείς, τους μαθητές για τη συνεργασία τους. Ελπίζω να σας έχουμε και την ερχόμενη Παρασκευή μαζί μας, την ίδια ώρα. Θέμα της συζήτησης μας θα είναι οι νέοι και η ψυχαγωγία τους. Καληνύχτα σας.